ξεκινάει η φιλική αναμέτρηση με τον Διγενή Λακώματος και την Καλλικράτα εδώ στο Λάκωμα, λίγο έξω από την Θεσσαλονίκη το Λάκωμα. Για όσους δεν γνωρίζουν τις στολές και τις ομάδες. Η μπάλα στα δεξιά, γίνεται και η σέντρα. Μπάλα, κόρνερ. Να δούμε τώρα την Καλλικράτα στην προσπάθειά της, θα βγει και κεφαλιά. Μπάλα στα χέρια του Ευθυμιάδη. Πανανός. Πιέζει ο Τσαμασλίδης, Σταυρίδης από τα δεξιά με χορό. Βλέπει και την κίνηση του Ευστρατιάδη, όπου και σε αυτόν δίνει. Ευστρατιάδης. Συνεργάζονται οι δυο τους, ο Σταυρίδης θα βγάλει και τη σέντρα. Η κεφαλιά, πολύ όμορφη η απόκρουση από τον Ευθυμιάδη. Και θα γίνει και ένα σουτ και μπαλά out. Πολύ όμορφη η απόκριση από τον Ευθυμιάδη, όπου κρατά το 0. Και γι' αυτό δόθηκε το corner, το οποίο τώρα εκτελείται πολύ όμορφα στην αγκαλιά του Ευθυμιάδη μπαλά. Σταθερός μέχρι στιγμής ο Ευθυμιάδης. Στο γήπεδο έχουμε δύο πολύ καλούς θεματοφύλακες. Ενώ θα γίνει το λάθος, ο Μουράτη το σουτ, η μπαλά out. Ένα ακόμα σουτ, αρκετά γρήγορη και η επιστροφή από τους φιλοξενούμενους και σε αυτή τη φάση. Ευστατιάδης. Ευστατιάδης στον Λαμάη. Και ο Λαμάη εξαιρετική πάσα στο Δραγάνη. Ο Δραγάνης θα βγάλει και τη σέντρα και η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. Η Καλλικράτα ανοίγει το σκορ. Πολύ όμορφο το γκολ από τους φιλοξενούμενους. Θα το δούμε και σε επανάληψη. Να δούμε την ευκαιρία για το Λάκωμα. Δεν είναι σε θέση offside το Δοκλωδήμος. Θα κάνει και το σουτ, η απόκριση του Μαυρομιχάλη. Σε δεύτερο χρόνο ο Δοκλωδήμος. Πιέζει ο Τσαμασλίδης εντός περιοχής, θα γίνει και το σουτ. Η Ραζιώτης, αν δεν κάνω λάθος, για την Καλλικράτεια. Παραλαμβάνω, επιφυλάσσουμε να δούμε ποιοι μπήκανε. Ευστατιάδης. Μπαλά έξω, θα γίνει το σουτ, την μπάλα out. Να δούμε το corner για τους γηπεδούχους, η μπάλα εντός περιοχής της Καλλικράτειας. Θα γίνει και το σουτ. Τον Μιχάλη να μπλοκάρει χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα. Και μέσα από τις δικές της δυνάμεις, να δούμε και αυτή την ευκαιρία, το σουτ και η μπάλα στα δίκτυα. Το 2-0 για την Καλλικράτεια. Πολύ όμορφη προσπάθεια από τον νεαρό. ...56 λεπτά συμπληρωμένα εδώ στο Λάκωμα. Θα το δούμε και σε επανάληψη πολύ λίγο αυτό το πολύ όμορφο τέρμα. Δύο πολύ όμορφα τέρματα έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Ένα ακόμη λάθος. Η Καλλικράτεια είναι μπροστά στο 3-0. Πολύ όμορφη απόκρουση του τερματοφύλακα του Διγενή, του Ευθυμιάδη. Κόρνερ για τους φιλοξενούμενους. Εξαιρετικός και είναι μια, ίσως το έχουμε ξαναπεί νομίζω, ότι είναι η πιο αδικημένη ομάδα. Να δούμε πρώτα και αυτή τη φάση για το Λάκωμα. Με την μπάλα να απομακρύνεται σωστά σε δεύτερο χρόνο. Ο αρχηγός της Καλλικράτειας θα πάρει την κόντρα. Μπάλα στα δεξιά. Θα γίνει και το σου, την μπάλα out. Και για την ομάδα που βγήκε η κυπελούχος, γιατί θα ένιωθε ότι πήρε ένα κύπελο χωρίς να παίξει ουσιαστικά. Και για αυτόν που δεν πήρε τελικά το κύπελο, γιατί δεν αγωνίστηκε. Να δούμε την ευκαιρία για την Καλλικράτεια που έχει να κάνει το 3-0 και θα το κάνει. Διγενής Λακώματος, Καλλικράτεια 0-3. Όμορφο το τέρμα από τον νεαρό. Να δούμε ξανά την Καλλικράτεια που είναι εντός περιοχής, κοντά στο τέταρτο γκολ, η απόκρουση. Λογικά σε πολύ λίγο θα έχουμε και τη λήξη, ναι. Διγενής Λακώματος, Καλλικράτεια 0-3. Ένα όμορφο παιχνίδι, πολύ όμορφο φιλικό παιχνίδι, ανάμεσα σε δύο πολύ καλές ομάδες, με τον Μουράτη να ανοίγει στο 32ο λεπτό του αγώνα το σκορ με πολύ όμορφο γκολ.